Με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, εσάς, και ένα δείγμα από τις δημιουργίες σας, οι οποίες ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Φτιάχνετε λοιπόν εδώ και χρόνια στη Σκίδρα όπου ζείτε, αναγεννησιακές αέρινες κούκλες που δεν μοιάζουν πολύ με τις κούκλες που ξέρουμε. Έχουν κάτι παραπάνω, είναι σαν έργα τέχνης. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ξεκίνησα να φτιάχνω κούκλες πριν από 10 χρόνια περίπου και τότε φυσικά δεν έμοιαζαν καθόλου με τη δουλειά που κάνω τώρα. Είχα ξεκινήσει με υφασμάτινες κούκλες και όλα ξεκίνησαν από μία κούκλα που είχα φτιάξει για την κόρη μου. Μετά άρχισα να κάνω textile art, textile sculpture. Είναι σαν γλυπτά φτιαγμένα από ύφασμα. Και πριν από περίπου 5 χρόνια ξεκίνησα να φτιάχνω γλυπτές κούκλες. Όταν ξεκινήσατε να φτιάχνετε τις σπάνινες κούκλες για την κόρη σας, υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος? Το παιδί είχε αλλεργίες, ήθελε να κοιμάται με τις κούκλες? Τι ακριβώς συνέβαινε? Ναι, είχε κάποιες αλλεργίες η κόρη μου και της άρεσε πολύ να κοιμάται με λουτρινά και με κούκλες και δεν μπορούσα να την αφήσω να κοιμάται με κούκλες εμπορίου, γιατί είχε αλλεργία. Και έτσι αναγκαστήκα να φτιάξω εγώ μια κούκλα με υποαλλεργικά υλικά, έτσι ώστε να κοιμάται άφοβα. Φαντάζομαι ότι έπιασε το κόλπο, δηλαδή ναι, η δική σας κούκλα η οποία έγινε με καλά υλικά, κοιμόταν το παιδί με αυτήν, αλλά εσείς εμπνευστήκατε από αυτή τη διαδικασία, δεν σταματήσατε εκεί στη μία κούκλα που φτιάχτηκε για την κόρη σας, μπήκατε σε μια διαδικασία που σας οδήγησε σε ένα νέο δρόμο στην ουσία. Ναι, βλέποντας την πρώτη κούκλα είδα ότι ήθελα να βελτιώσω κάποια πράγματα και έτσι είπα θα κάνω και άλλη μία. Για να διορθώσω τα λάθη. Να την κάνετε καλύτερη από την προηγούμενη. Μετά και άλλη μία, και άλλη μία, και άλλη μία και έτσι ξεκίνησε αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος που είναι καθαρά καλλιτεχνικός. Δεν ξέρω αν είχατε φανταστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Κατάγεστε από τη Ρωσία. Βρεθήκατε στη Σκίδρα πριν 18 χρόνια για οικογενειακούς λόγους. Μπήκατε μέσα αυτή τη διαδικασία από ένα τυχαίο γεγονός που πολλές μητέρες φαντάζομαι ότι βρίσκουν κάποιους άλλους δρόμους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Εσείς φαντάζομαι ότι ανακαλύψατε και μια δική σας καλλιτεχνική φλέβα και αυτή την φροντίσατε να εξελιχθεί αυτή η φλέβα και να γίνει αυτό που βλέπουμε σήμερα, που είναι τέχνη. Φτιάχνοντας κούκλες άρχισα να ψάχνω γενικώς αυτό το κλάδο και ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα ολόκληρο είδος τέχνης, art dolls, το οποίο είναι άγνωστο εδώ στη χώρα μας και συνδυάζει πάρα πολλά είδη τέχνης. Συνδυάζει γλυπτική, ζωγραφική, ραπτική, τα πάντα. Η λέξη κούκλα δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι το art doll, γιατί δεν είναι ένα χρηστικό αντικείμενο, είναι αντικείμενο τέχνης. Σε κάποια άλλη εποχή αυτές οι κούκλες στόλιζαν τα μποντουάρ των γυναικών που ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, που είχαν ένα δωμάτιο εκλεπτισμένο και υπήρχε και αυτή η κούκλα σαν στολίδι στο χώρο. Έτσι. Σήμερα η χρήση μιας τέτοιας κούκλας που είναι πολύ ιδιαίτερη, που βλέπουμε ότι και τα ρούχα της είναι σαν να μιλάνε, είναι αέρινα όπως την κούκλα που κρατάτε στα χέρια, αραχνοήφαντα, τα μαλλιά είναι σαν αληθινά, τα κεντήματα είναι αληθινά, τα παπούτσια είναι φτιαγμένα λες και τα φτιάξε κάποιος ειδικός τσαγκάρης, αλλά και το σώμα θυμίζει το ανθρώπινο. Όλη η λεπτομέρεια είναι εξαιρετική. Σήμερα τι χρήση έχουν αυτές οι κούκλες? Αυτές οι κούκλες έχουν διακοσμητική χρήση. Υπάρχουν κάποιοι συλλέκτες που έχουν μεγάλες συλλογές από τέτοιου είδους κούκλες, όπως υπάρχουν οι συλλέκτες για τα γλυπτά, για τους πίνακες, για όλα τα έργα τέχνης. Για όλα τα έργα τέχνης, έτσι υπάρχουν και συλλέκτες για τις art dolls. Επομένως, απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο, εξειδικευμένο κοινό που μπορεί να αναγνωρίσει ότι πρόκειται περί τέχνης, έτσι δεν είναι? Ναι, και σιγά σιγά και στην Ελλάδα ο κόσμος αρχίζει και γνωρίζει αυτό το είδος τέχνης και
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί... Και το εκτιμά ναι, και το αξιολογεί ναι, κατάλληλα. Ναι, ναι. Τώρα, μπαίνοντας όμως σε αυτή τη διαδικασία, εσείς να φτιάξετε αυτή την κούκλα για να βελτιώσετε την προηγούμενη, διαπιστώνατε πως υπήρχαν ανάγκες. Δηλαδή, το να ράψει ένα φόρεμα, μπορεί να είναι μικρό το φόρεμα, αλλά δεν πάβει να είναι καλοραμένο, να έχει υλικά. Πρέπει κανείς να έχει γνώσεις ραπτικής. Για να φτιάξεις παπούτσια, δεν τα φτιάχνεις έτσι σαν ένα τσουβαλάκι εκεί, τα φτιάχνεις κανονικά να μοιάζουν. Δηλαδή, μπήκατε στη διαδικασία να αξιολογήσετε και άλλες τέχνες, να ζωγραφίζετε, να φτιάχνετε γλυπτά. Όλα αυτά μαζί πώς συνδέθηκαν και πώς διαπιστώσατε ότι τα έχετε εσείς μέσα σας και μπορείτε να ανταποκριθείτε. Ξεκίνησε σιγά σιγά να μαθαίνω διάφορα πράγματα. Γενικώς μου αρέσει πολύ να μαθαίνω. Οπότε ξεκίνησα διάφορα μαθήματα online. Έψαξα για βιβλία ραπτικής, για το πώς φτιάχνουμε παπούτσια, αντικείμενα διάφορα. Αυτοδίδακτη λοιπόν, μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, μπήκατε να δείτε τι γίνεται στον κόσμο. Ναι. Και το ένα έφερνε το άλλο. Ο δρόμος άνοιγε από μόνος του. Ξεκλειδώνοντας ένα παράθυρο, έβγαινε το επόμενο κομμάτι της διαδρομής. Και η συνέχεια ήταν μαγική. Και η μία κούκλα έπαιρνε χρόνο. Δεν γίνεται αυτή σε δύο μέρες. Αν νομίζει κάποιος ότι αυτή η κούκλα μπορεί να παραχθεί σε δύο-τρεις μέρες, είναι γελασμένος. Θέλει πολύ χρόνο. Ένα-δύο μήνες, έτσι δεν είναι? Κάθε κούκλα θέλει από δύο εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες. Μου έχει πάρει η πιο δύσκολη. Η πιο περίτεχνη. Αυτή που κρατάτε που είναι πολύ ιδιαίτερη, μοιάζει σαν αληθινή κοπέλα. Πόσο καιρό σας πήρε για να τη φτιάξετε? Αυτή περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα και κάτι. Ένα μήνα. Τα μαλλιά πώς είναι? Τα μαλλιά αυτά είναι μαλλιά κατσίκας. Εξεργασμένα, βαμμένα. Ναι. Μπαίνετε στη διαδικασία να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα για να είναι το τελικό προϊόν αυτό που θα σας ικανοποιεί. Τώρα, αυτοί που τις είδαν, οι συλλέκτες, οι εκθέσεις στις οποίες συμμετείχατε, γιατί πήρατε μέρος σε εκθέσεις. Παίρνω συνέχεια. Συνέχεια. Είχατε τις συγκεκριμένες κούκλες που φέρατε εδώ σήμερα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκτίθενται λοιπόν σε κοινό που μπορεί να αναγνωρίσει την αξία τους. Ναι. Τι σας λένε? Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Ναι. Οι εκθέσεις που παίρνω μέρος, πιο πολλές, είναι στο εξωτερικό. Α, πάτε και στο εξωτερικό. Σε ποιες χώρες έχετε συμμετάσχει σε εκθέσεις? Έχω πάρει μέρος σε πολλές χώρες. Έχω πάρει 3 διεθνή βραβεία. Από Μουσείο Κούκλας της Γερμανίας, στη Τσεχία έχω πάρει 2 βραβεία. Ένα έχω πάρει στη Ρωσία. Γερμανία, Τσεχία, Ρωσία λοιπόν. Ναι. Η δουλειά σας έχει βραβευτεί και έχει διακριθεί. Ναι. Μεταξύ φαντάζομαι άλλων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι σημαίνουν αυτές οι διακρίσεις για σας? Είναι μια ανάσα για να συνεχίσετε? Σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να... Να διακρίνετε η δουλειά και να βλέπετε ότι κάποιοι τη θαυμάζουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα πώς φαντάζεστε την πορεία? Θα θέλετε να μπείτε και σε κάτι διαφορετικό? Θα ήθελα... Να συνεχίσω στο κλάδο αυτό της κούκλας, αλλά με ενδιαφέρει και γενικώς το γλυπτό, γιατί η κούκλα, η art doll, είναι σαν ένα γλυπτό το οποίο είναι ευκίνητο γλυπτό. Είναι ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι στατικό, που μπορείς να το αλλάζεις. Να το πας όπου θέλεις, να το έχεις μαζί σου, στην αγκαλιά σου, να το βάλεις στο σαλόνι του σπιτιού σου, να το βάλεις στο παιδικό δωμάτιο. Ναι. Μεταφέρεται. Ναι. Και έτσι με ενδιαφέρει πολύ γενικώς ο κλάδος της γλυπτικής, γενικώς το είδος τέχνης αυτό, αλλά και η κούκλα και ο συνδυασμός αυτός. Βλέπουμε ότι στη συλλογή σας δεν έχετε μόνο κούκλες. Είδαμε και κάποιους ιδιαίτερους κούκλους με ωραία καπέλα, με ωραία πανοφόρια. αυτό έτσι γίνεται? Έχουν και συντρόφους οι κούκλες, έχουν και την παρέα τους? Έχουν γενικώς, μου αρέσει να κάνω project. Το τελευταίο project που έχω κάνει για μια μεγάλη έκθεση που είχα πάρει μέρος στη Μόσχα, είχε θέμα το διλινό. Και έτσι είχα παρουσιάσει διάφορες κούκλες οι οποίες είχαν να κάνουν με αυτήν την ώρα του διλινού. Η κούκλη που είδατε εσείς ήταν butterfly catches. Ήταν αυτοί που πιάνουν τις πεταλούδες με τις απόχες τους, με τις νυχτοπεταλούδες. Ήταν αυτή εδώ η κυρία, η οποία εκεί μου ήταν κουρασμένη. Αυτή, αυτή είναι η εξαιρετική η κυρία. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες δημιουργίες σας, έτσι? Ευχαριστώ, δεν είναι? Πολύ ιδιαίτερη. Ευχαριστώ. Σαν αληθινή, μόνο Ευχαριστώ. Που δεν μας μιλάει εδώ, έχει κλειστά τα μάτια της και ξεκουράζεται στην ώρα του διλινού λοιπόν. Και φαντάζομαι ότι οι εντυπώσεις θα ήταν εξαιρετικές. Ναι, το project που είχα βραβευτεί στη Πράγα είχε να κάνει με τους πίνακες στο Μονέ. Ήταν η βάρκα η μεγάλη με
τρεις παρουσίες, ήταν δύο γυναίκες και ένας άντρας και είχε νούφαρα και ήταν ο άνθρωπος μέσα στον πίνακα και ο πίνακας μέσα στον άνθρωπο, κάπως έτσι, τέχνη που είναι τρισδιάστατη. Τρισδιάστατη ναι. Τέχνη, παρακολουθείτε τάσεις λοιπόν που υπάρχουν στην ζωγραφική, την ίδια ώρα όμως βλέπετε και νέες τάσεις στην γλυπτική του υφάσματος, στον πολυμερικό πυλό. Η χρήση του πυλού πώς γίνεται τώρα, εκεί είναι δύσκολο το σώμα της, μοιάζει σαν αληθινό, σαν να έχει φακίδες, σαν να το είδε ο ήλιος. Δεν είναι το ψεύτικο εκείνο το λίο, το πορσελάνινο που δεν βλέπεις έτσι ζωή, εδώ βλέπεις και ζωή μέσα, αυτό πώς το καταφέρνετε? Εγώ χρησιμοποιώ πολυμερικό πυλό. Ναι. Είναι ένας πυλός ο οποίος έχει μορφή πλαστελίνης και σταθεροποιείται καθώς ψήνεται. Και έτσι γίνεται σταδιακά η δουλειά. Δηλαδή πλάθεται, ψήνεται, λιένεται, ξαναπλάθεται, ξαναψήνεται. Πολύ ωραία διαδικασία που ναι. Θέλει λεπτομέρεια, ναι, θέλει μεράκι, θέλει ανθρώπους με ευαισθησίες, με καλλιτεχνική ματιά. Πόσες ώρες τη μέρα μπορεί να αφιερώσετε σε αυτή την τέχνη? Αφού δουλεύω στο σπίτι, είναι άπειρες οι ώρες. Άπειρες οι ώρες, ναι. Ναι. Σας παθιάζει η κάθε ενασχόληση? Έτσι, να τα αγαπάς τη δουλειά σου. Εγώ τη δικιά μου τη δουλειά την αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρεστε ναι. Που μπήκατε λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή. Ναι, ήταν τυχαίο, αλλά... Ήταν να συμβεί. Ναι, ήταν να συμβεί.